Λοιπόν, όπως είπαμε, χωρίζουμε λοιπόν αυτά που θα πούμε σήμερα σε τρία κομμάτια. Πρώτα, αυθονία και αυτοπαρατήρηση, να δούμε για μας τι είναι η αυθονία. Το δεύτερο κομμάτι, η αξία του χρήματος και ο παραλογισμός. Και το τρίτο κομμάτι, το ρόλο της αυθονίας, το οποίο είναι το εργαλείο, το coaching, το οποίο είναι καθαρά δικό. Τι είναι η αυθονία λοιπόν? Ποιος θέλει να μας πει τον δικό του όρο, ρολογία, το πώς αισθάνεται εκείνος ότι είναι η αυθονία? Παρακαλώ. Η αίσθηση πληρότητας. Η αίσθηση πληρότητας. Πολύ ωραία. Άλλος. Η ερώτηση είναι γιατί μου πλήρωσε ότι έχω αυτό που χρειάζομαι, κάτι τέτοιο. Η επάρκεια δηλαδή. Κάτι τέτοιο, εγώ κάτι τέτοιο. Είπε για πληρότητα. Όταν λέμε αυτονία, είναι ότι έχουν παραπάνω από την πληρότητα. Παραπάνω. Και εγώ έτσι το αισθάνομαι. Ναι. Ίσως και πολύ παραπάνω. Έστω και λίγο παραπάνω είναι αυτονία. Ναι. Πολύ παραπάνω είναι. Υπέρα αυτονία, ναι. Ναι. Κάποιος άλλος. Μήπως έχεις δώσει. Άφθονα πράγματα. Ναι, αλλά το άφθονα τι σημαίνει σαν ποσότητα? Αυθονία σε πράγματα. Αυθονία σε πράγματα. Μιλάμε για. Τι αυθονία? Για πράγματα ή για ψυχικά συναισθήματα. Έχουμε και ψυχικά συναισθήματα που θέλουμε να νιώθουμε αυθονία. Θέλουμε να νιώσουμε αυθονία αγάπης, να θέλουμε να νιώσουμε αυθονία χαράς. Αλήθεια, η ετυμολογία της λέξης. Ναι, η ετυμολογία. Θα το πιάσουμε αμέσως μετά αυτό. Μην έχεις φθόνο. Ακριβώς. Έχεις τόσο, ας πούμε, δεν φθονείς κάτι. Ακριβώς. Ο ορισμός του λεξικού είναι ποσότητα πραγμάτων μεγαλύτερη από όσα χρειάζεται, υπερεπάρκεια. Δηλαδή παίρνουμε αυτά που χρειαζόμαστε, τους βάζουμε και κάτι ακόμα και νιώθουμε αυθονία. Εντάξει. Το αντίθετο είναι η έλλειψη αγαθών, δηλαδή οτιδήποτε λιγότερο από την επάρκεια θεωρείται το αντίθετο της αυθονίας. Το να έχεις την επάρκεια είναι οριακό μεταξύ αυθονίας και έλλειψης και το επιπλέον από την επάρκεια... Και πώς το συνδέουμε αυτό με τα συναισθήματα? Καταρχήν, όλα αυτά τα πράγματα είναι υποκειμενικά. Όλα αυτά τα πράγματα είναι υποκειμενικά. Εντάξει. Πάτε κοντήσιο εδώ. Όλα αυτά τα πράγματα είναι υποκειμενικά, οπότε μπορείς να διαλέξεις τι θα θεωρείς εσύ επαρκές. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που η αγάπη της συζύγου ή του συζύγου είναι επαρκέστατη, δεν χρειάζονται αγάπη απ' αλλού. Δηλαδή, και να τους έχει ξεγράψει ο μπαμπάς τους, δεν έχουν πρόβλημα γιατί έχουν την αγάπη του Μάκη. Ο Μάκης μου και ο Μάκης μου. Καλό είναι αυτό. Να, η αγάπη όμως δεν είναι πράγμα. Όχι, είναι πράγμα. Εδώ πέρα λέει μόνο για πράγματα. Αλλά πολλοί από εμάς την αυθονία την ορίζουν και συναισθηματικά. Δεν την ορίζουμε μόνο. Γι' αυτό λέω τη δική σας ορολογία για την αυθονία. Εγώ γι' αυτό είπα αίσθηση πληρότητας. Δεν είπα πληρότητα. Πολύ ωραία. Αίσθηση πληρότητας, ναι, ναι, σε όλα τα επίπεδα. Ναι. Εγώ έτσι την αντιλαμβάνω. Και η λέξη πληρότητα είναι φορτισμένη συναισθηματικά. Δεν μπορεί να πει πληρότητα καθαρά μόνο για πράγματα. Είναι ωραία λέξη. Γιατί μπορεί να έχει πάρα πολλά και να νιώθει ότι δεν έχει και τίποτα εδώ μεταξύ. Ξέρετε, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι έτσι. Σε ψυχικό επίπεδο νιώθουν τεράστια έμβια, ενώ έχουν πάρα πολλά λεφτά. Άρα η αίσθηση εκεί δεν είναι αυθονία. Αλλά τι είπαμε ότι είναι η αυθονία? Είναι η αίσθηση ότι έχει υπερεπάρκεια. Και το επάρκεια είναι υποκειμενικό. Ναι. Δηλαδή, εάν εσύ χρειάζεσαι μια φρατζόλα για να είσαι επαρκής, ή αν χρειάζεσαι τέσσερις, είναι καθαρά θέμα προσωπικό σου. Για να έχεις αυθονία πρέπει να έχεις όσες θεωρείς επάρκεια, συν κάτι. Να ξεχυλάνε, να ξεχυλίσεις δηλαδή, να είναι το καπάκι γεμάτο και να ξεχυλίζει και λίγο. Είναι παραπάνω από όσο χρειάζεσαι, να πούμε πιο απλά, να έχεις παραπάνω από όσο χρειάζεσαι. Ναι. Τώρα, ετυμολογικά, λέμε συχνά ότι η έλλειψη αγαθών έχουμε φθόνο. Ζηλεύουμε, φθόνος είναι βαριά λέξη, αλλά δείτε το λιγάκι, σαν να... Το πουλάω, αλλά δεν το οπότε έχουμε έλλειψη αγαθών, αλλά αυτό. Εντάξει. Όταν εμείς δεν έχουμε αρκετά, αυτοί που έχουν πολλά μας προκαλούν. Τώρα γιατί αυτός έχει 5 δισεκατομμύρια αυτοκίνητα και εγώ δεν έχω μία και είναι και εκείνος δυστυχισμένος, δεν τρέπεται λιγάκι. Εγώ είμαι δυστυχισμένος που δεν έχω ούτε ένα σαραβαλάκι, που λέει ο λόγος. Δηλαδή, αλλάξαμε την ετυμολογία. Είναι η αίσθηση που έχουμε εμείς. Αυτό λέω. Αλλάξαμε την ετυμολογία. Τον αγαθό. Αφορούσε πράγματα. Και εμείς θα αλλάξαμε και είπαμε ότι είναι η επάρκεια και τα λοιπά. Αν θέλαμε να το γράψουμε. Αν θέλαμε να το γράψουμε ένα κείμενο. Έτσι.
να πούμε ότι θα προσδιορίσουμε μια κατάσταση. Θα ήταν δόκιμο να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη λέξη, ενώ η ετυμολογική της έννοια είναι διαφορετική από αυτή που εμείς θέλουμε να πούμε. Ναι, πάντοτε στα κείμενα, τώρα δεν έχει σχέση με αυτό, αλλά πάντοτε στα κείμενα χρησιμοποιούμε τις λέξεις όπως χρησιμοποιούνται, όχι έτσι όπως είναι ετυμολογικά. Δηλαδή, εγώ αν πω η συνέστηση στα αγγλικά πώς είναι? Όχι, όχι. Ναι, αν πω εμπάθεια, αν πω τη λέξη εμπάθεια, θα θεωρήσει το όλοι κάτι αρνητικό. Αλλά ετυμολογικά είναι κάτι πάρα πολύ καλό. Είναι να αισθάνεσαι το πάθος του άλλου. Αλλά ετυμολογικά, αλλά στην καθημερινή θεωρούμε ότι η εμπάθεια είναι κακό πράγμα και χρησιμοποιούμε τη λέξη ενσυναίσθηση για την ίδια έννοια. Οπότε πάντοτε κοιτάζουμε το πώς μιλάει ο άλλος γύρω μας για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε. Ο κρατός ο λόγος είναι για να επικοινωνήσει, δεν είναι για να. Καλά, μπορεί και να, και να φιλοσοφήσει, αλλά κυρίως είναι για να επικοινωνήσει. Τώρα, έχεις αυθονία, άρα έχεις αγαθά. Έτσι δεν λέμε στον κόσμο. Αν εγώ σας έλεγα, εγώ έχω αυθονία, έχω αυθονία, έχω αυθονία, έχω αυθονία, εσείς δεν θα υποθέτατε για μένα ότι έχω αγαθά? Υπάρχει κάποιος που θα άκουγε εμένα να λέω ότι έχω αυθονία και θα πίστευε ότι εγώ δεν έχω αγαθά? Και θέλω να σας δώσω μια ερώτηση τώρα πάνω σε αυτό. Εδώ κάποιος έχει πιάσει τις θέσεις. Όχι, θα τις σηκώσουμε. Χωρίς να μιλήσει. Θα τις σηκώσουμε και όποιος έρθει μπορεί να καθίσει στη γωνία. Συγγνώμη για τα κόπια. Θα μην ανησυχείτε, δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, θα σας βάλω έτσι ένα επιπλέον ερωτηματικό. Μπορούμε να πούμε ότι η έλλειψη φθόνου σημαίνει ότι έχουμε αγαθά? Εάν εγώ με ένα μαγικό ραβδάκι κάνω τσουκ και πω εσύ δεν έχεις φθόνο ποτέ ξανά, πάει να πει ότι έχεις αγαθά? Αλλά η αίσθηση σου ποια είναι? Υπήρχαν κοινωνίες, όχι πάρα πολύ παλιά, δηλαδή στην αρχή του προηγούμενου αιώνα, που εάν είχες γάιδαρο, σπίτι με πάτωμα και κοντά στην πηγή του χωριού, ήσουν ο πλούσιος. Ήσουν αυτός που ήσουν ο κανακάρης που πιάδω τον πρωτοπατρευτή. Αυτό ήταν το υπέρτατο υλικό αγαθό. Αυτός είχε πλήρη αυθονία. Έχει και γάιδαρο και πάτωμα στο σπίτι του και δίπλα στην πηγή. Αν θέλετε να καθίσετε στο βάθος. Και εδώ πέρα έχει θέση. Οπότε δεν είναι απόλυτα αυτά τα πράγματα. Με τον καιρό αλλάζουν. Και είναι ανάλογα πώς αισθανόμαστε εμείς για αυτά τα πράγματα που έχουμε ή δεν έχουμε. Και έχει κυρίως σχέση με το τι έχει και δεν έχει ο γείτονας. Περιέργως πώς. Η αίσθηση του φθόνου δηλαδή είναι αυτή που ορίζει το τι είναι πληρότητα. Για να έχουμε την υπερπληρότητα της αυθονίας. Θα το ξαναπιάσουμε αυτό. Θέλει κανείς να το ξαναπιάσουμε αυτό ή το πάμε καλά? Καλά. Ένα άλλο παράδειγμα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν πολλά, θέλουν περισσότερα. Η διαφορά είναι το. Σκεφτείτε ένα αυτοκίνητο. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν έχω αυτοκίνητο. Η αυθονία για μένα ήταν να είχα ρε παιδάκι ένα αυτοκίνητο να κάνω τη δουλειά μικρό για να το παρκάρω εύκολα και τέτοιες. Και λέω κάποια στιγμή το αποκτώ το αυτοκίνητο. Και κυκλοφορώ στον δρόμο. Με το σεατάκι μου και εκεί δίπλα περνάει ένα φουζί. Αυτό που περνάει δίπλα. Ένα γκολφ 2000 κυβικά που έφυγε και πού να το. Τι είναι αυτό, τι πάω εγώ. Θα πάω έτσι εγώ στην Καλκίδα εκδρομή, δεν θα φτάσω ποτέ. Και μετά από λίγο καιρό καταφέρνω και αγοράζω τον γκολφ. Έχω επάρκεια? Όχι, γιατί εγώ θέλω συνέχεια περισσότερα. Γιατί δίπλα μου θα υπάρχει μια Mercedes, δίπλα θα υπάρχει ένα Prix, δίπλα θα υπάρχει ένα. Lotus Elan, μια Maserati, μια Lamborghini. Οπότε πάντοτε, εάν εγώ δεν ορίσω το τι θέλω για τον εαυτό μου, πάντοτε θα υπάρχει κάτι μεγαλύτερο από αυτό που θέλω. Οπότε ποτέ δεν μπορώ να νιώσω αυθονία εξορισμού. Γιατί αρνούμε να ορίσω το τι είναι η επάρκειά μου. Για να ορίσω μετά το τι είναι η υπερεπάρκεια. Να πω δηλαδή εγώ αυτό που πραγματικά χρειάζομαι στη ζωή μου, είναι ένα αυτοκίνητο που 1, 2, 3, 4, 5.
Με το που θα αποκτήσω αυτό και ένα καλύτερο στεροφωνικό μέθοδο, α πούμε, πάει να πει ότι έχω παπάρια. Και λέει παραπάνω. Άρα έχω φθανία. Δεν σκέφτομαι συνέχεια το κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Άρα μπορούμε να πούμε υπό μία έννοια ότι η έλλειψη φθόνου είναι αυθονία. Απλώς υπάρχει μια παγίδα σε αυτό. Δεν μπορεί να ασχοληθεί μόνο με το συνέστημα, το τι αισθάνεσαι ότι είναι αυθονία. Πρέπει να ασχοληθεί και με την πραγματική την αυθονία. Δηλαδή δεν μπορεί να λες, α, εγώ νιώθω αυθονία. Νιώθω αυθονία. Νιώθω αυθονία. Και να νομίζω ότι έχει και αυθονία. Χαίρετε, χαίρετε. Έχουμε εκεί πέρα δύο θέσεις. Τώρα το επόμενο πράγμα που θα πούμε είναι για τον παραλογισμό του κρίματος. Πάρα πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι καταλαβαίνουν τι παίζει με το χρήμα, καταλαβαίνουν ότι μπορούν να το οργανώσουν μέσα στη ζωή τους και να βγάλουν άκρη με το τι συμβαίνει αυτό. Δεν ισχύει πολύ συχνά αυτό. Οι περισσότεροι από εμάς έχουν μια ιδέα. Στην πραγματικότητα, για να πούμε ότι έχουμε πλήρη επαφή με το χρήμα, χρειάζεται να αποκτήσουμε καλύτερη επαφή με τα παράξενα που μας κάνει ο εγκεφαλός μας. Ένα από τα παράξενα που μας κάνει ο εγκεφαλός μας είναι περπατάμε στο κέντρο της Αθήνας και ξαφνικά βλέπουμε στην πινακίδα του θεάτρου το καλύτερο κατ' εμάς ηθοποιό με την καλύτερη κατ' εμάς ηθοποιό σε ένα έργο που το είχα διαβάσει το βιβλίο όταν ήμουν μικρός και ήθελα οπωσδήποτε να το δω και στο θέατρο και είμαι μαζί με τον κολλητό που έχει τα ίδια γούστα και πάω στο ταμείο για να πάμε να δούμε το θέατρο. Και γυρνάει η κοπέλα του και μας λέει: παιδιά, έχουν τελειώσει οι θέσεις οι απλές. Έχω μόνο τις καλές τις θέσεις, 50 ευρώ το άτομο. Όπου εντάξει, είπαμε: ενώ το θέατρο, ένα 50ρικο, ξέρω εγώ. Και με το που γυρνάω από την άλλη πλευρά να πω: δεν πειράζει, βλέπω κάτω ένα πράσινο. Σκολαριστό, όχι τσαλακωμένο. Από τα κολαριστά κολαριστά. Ψυχή στον δρόμο, κανένας. Κοιτάς από εδώ, κοιτάς από εκεί. Ρωτάς την κοπέλα, είδατε κανέναν να ψάχνετε εδώ πέρα κοντά. Τίποτα. Το εκατοστάρικο είναι δικό σου. Δεν τα κάνω. Δεν μπορώ να το πάω στην αστυνομία. Γεια σας, βρήκα ένα εκατοστάρικο. Αν σας ρωτήσει κανείς πιανού ή να του το δώσετε. Το παίρνεις λοιπόν το εκατοστάρικο. Και σκέφτεσαι εάν θέλεις να το δώσεις στο κισέ ή όχι. Ποιοι από αυτά, ποιοι από σας βρίσκουν αυτή την απόφαση σχετικά εύκολη. Ωραία, το πάρουμε σε μια άλλη περίπτωση. Μπορεί αντί να βρούμε αυτό το κατοστάρικο, να του κάνουμε έκπληξη του κολλητού μας. Να ξέραμε ότι είναι εκεί το θέατρο και να πήγαμε και καλά ότι δεν ξέρουμε ότι είναι αυτό. Και από την αρχή του... Είναι γάτη. Από την αρχή του μήνα είχαμε ξεχωρίσει από το μισθό μας τα λεφτά και του κάνουμε έκπληξη ότι το περνάμε το θέατρο. Ποιος από εσάς πιστεύει ότι αυτό είναι μια μεγαλύτερη εγκεφαλική λειτουργία, μεγαλύτερη απόφαση, μεγαλύτερη, πιο δύσκολη απόφαση από την προηγούμενη. Δυσκολεύουμε λιγάκι. Μπορεί να το κάνουμε, μπορεί να αποφασίσουμε να το κάνουμε μια τέτοια έκπληξη, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο όσο το βρήκαμε το εκατοστάρικο πάμε. Τρίτο. Έχω ρε παιδάκι μου, εκτός από το εκατοστάρικο που βρήκα στον δρόμο που δεν το βρήκα, εκτός από το εκατοστάρικο που είχα χωρίσει από την αρχή του μήνα που δεν το είχα χωρίσει, έχω πιστωτική. Το χρεώνω το θέατρο. Είναι και αυτό μια άλλη διαδικασία. Για κάποιους από εμάς πιο δύσκολη, για αυτούς που δεν αγαπάνε πολύ τις πιστωτικές από τα προηγούμενα, για κάποιους ενδιάμεση μεταξύ των δύο προηγούμενων. Και μια τέταρτη περίπτωση, αντί να πληρώσω τα 100 ευρώ που έχω ξεχωρίσει για τον ΟΤΕ, ξεδιπλώνω τον λογαριασμό του ΟΤΕ, βγάζω το εκατοστάρικο που μέσα και χρησιμοποιώ αυτό για να πάω στο θέατρο. Και ας μην πληρώσω ΟΤΕ. Αυτή είναι η πιο δύσκολη από τις προηγούμενες. Απόφαση. Είναι κάποιος που το βρίσκει εύκολο αυτό. Οπότε τι γίνεται. Στην πιο δύσκολη περίπτωση από όλους, από όλες, κατ' εμέ τουλάχιστον, γιατί ο καθένας είναι και πιο τρόπος. Ξεχωρίζω τα χρήματα από πριν. Τα έχω 2 εβδομάδες στη τσέπη μου, μέχρι να έρθει η ώρα που θα πάμε τη βόλτα σε εκείνο το θέατρο με τον κολλητό. Για 2 εβδομάδες λοιπόν έχω αυτά τα χρήματα ψηλοδιαθέσιμα και δεν τα κάνω τίποτα γιατί προτιμώ
να πάω στο θέατρο. Έχει αρκετή θεά ουσία σε όλη αυτή τη διαδικασία. Αρκετές ευκαιρίες να αλλάξω γνώμη, αρκετή διαδικασία. Οπότε η απόφασή μας γι' αυτό είναι αρκετά μεγάλη. Μετά, άμα τα είχα ξεχωρίσει από πριν, αλλά δεν ήταν δικά μου, ήταν του ΟΤΕ δηλαδή. Από τη στιγμή που τα έβγαλα από το δικό μου το πορτοφόλι και τα έβαλα στο πορτοφόλι του ΟΤΕ, στο σκεπτικό μου μέσα, πάβει το μυαλό μου να θεωρεί αυτά τα χρήματα δικά μου. Οπότε είναι σαν ο ΟΤΕ να μου πληρώνει το... Είναι ένα παράλογο πράγμα που το κάναμε σε αυτό. Δηλαδή, εάν είχατε στη τσέπη σας χρήματα για να δώσετε που χρωστάτε στον Γιώργο. Και τι είχε ρε παιδάκι μου και να θέλετε να ταξιδέψετε κάπου αλλού. Δεν το θεωρείτε τόσο μεγάλο πράγμα. Δεν είναι και πολιτικά μου, είναι του Γιώργου. Θα τα πάρει αργότερο ο Γιώργος. Αν τα πάρει. Πάσε τα πάρει. Οπότε, η ιδιοκτησία των χρημάτων δεν είναι ξεκάθαρη. Οπότε δεν αισθάνομαι και τόσο μεγάλο δέσιμο με αυτά τα χρήματα. Με την πιστωτική κάρτα απλώς μεταφέρεις το χρόνο που τα πληρώνεις ή αυξάνεις και λιγάκι το ποσό. Και όταν τα βρήκα, είναι δικά μου για λίγα δευτερόλεπτα. Δεν αισθάνομαι κανένα δέσιμο με αυτά τα χρήματα. Δεν αισθάνομαι, όταν λέω δέσιμο εννοώ, δεν αισθάνομαι καμία ευθύνη για αυτά τα χρήματα. Οπότε θεωρώ ότι δεν έχουν αξία ουσιαστική. Σίγουρα δεν έχουν μεγαλύτερη αξία από το να το ευχαριστηθώ στο θέατρο. Και υπάρχουν και άλλα πράγματα που βάζουμε μέσα αυτά. Δηλαδή, αν δεν ήμουν με τον φίλο και έπρεπε αυτά τα χρήματα να τα ξοδέψω μόνο για τον εαυτό μου και δεν το κερνούσα και στο κολλητό, πιθανότατα να μην το έκανα. Γιατί όταν κάνουμε δώρα και σε άλλους και σε εμάς, είναι πιο εύκολο να ξοδέψουμε. Δεν ξέρω αν κάποιοι από εσάς το βλέπουν αυτό. Ωραία. Τουλάχιστον το βλέπουν. Είναι αυτό όλο, είναι ένας παραλογισμός. Γιατί το κατοστάρικο είναι κατοστάρικο. Είναι ένα πράσινο, είτε το ξοδέψω σήμερα, είτε το ξοδέψω αύριο, είτε το ξοδέψω μεθαύριο. Είναι κατοστάρικο. Πώς το λένε, πώς το πω τώρα. 100 ευρώ είναι... Τις ίδιες 150 φρατζόλες θα αγόραζα έτσι και το έπαιρνα από την πιστωτική κάρτα, τις ίδιες 150 φρατζόλες θα αγόραζα έτσι και το έβρισκα στο πάτωμα, τις ίδιες 150 φρατζόλες από την πιστωτική, από τον ΟΤΕ, από οτιδήποτε. Την ίδια ακριβώς αξία έχει το κατοστάρικο. Την ίδια ακριβώς αξία έχει το κατοστάρικο. Από όπου και να βγαίνει η αξία του αυτή. Είναι ένα πράσινο χαρτί με γραμματάκια και αριθμούς. Και η ανταλλακτική του αξία δεν αλλάζει σε σχέση με το που το βρήκα το κατοστάρικο. Μόνο στο μυαλό μου μέσα αλλάζει. Ένα άλλο παράδειγμα. Έχουμε... πάμε στην Ερμού Βόλτα. Και βλέπουμε... Το κέντρο της Αθήνας μου αρέσει, γι' αυτό το χρησιμοποιώ πολύ. Και βλέπουμε στη βιτρίνα ένα ρολόι. 30 ευρώ. Α, εγώ ήθελα ρολόι. Πρέπει οπωσδήποτε να το αγοράσω αυτό. Και μ' αρέσει πάρα πολύ και το μπαίνω μέσα και το δοκιμάζω. Βλέπω ο πολιτής με κοιτάει λέει παράξενα. Δεν είναι ιδιαίτερη σημασία, το φάλα, το κοιτάζω εγώ, το κοιτάζω και α, είναι πάρα πολύ ωραίο ρολόι, θα το πάρω. Και ξανακοιτά τον πολιτή και κάτι μου θυμίζει. Και μου λέει εσύ, εγώ είμαι ο Μάρθος που καθόμαστε στο δημοτικό δίπλα-δίπλα και παίζαμε τραμπάλα και ξέρω εγώ τι. Α, τι ωραία καλά. Να σου πω, έχω σχολάσει στους 8, αλλά άμα το θες το ρολόι, πήγαινε 5 στενά πιο κάτω. Έχει το στόκ το μαγαζί του αφεντικού, το οποίο το έχει 10 ευρώ πιο φτηνά. Εντάξει. Ακριβώς το ίδιο ρολόι. Απλώς εδώ πέρα το πουλάει πιο ακριβά, εκεί πέρα το πουλάει πιο φτηνά. Είναι λίγο παράξενο. Θα πάω 10 στενά παρακάτω. 10 στενά παρακάτω για να πάρω το ρολόι 10 ευρώ πιο φτηνά. Από το 1% πόσο 100% σίγουροι είσαστε ότι θα πάρω. Ωραία. Ωραία, εντάξει. Την επόμενη εβδομάδα, αφού βγήκαμε και τα είπαμε, πάω σε ένα άλλο μαγαζί για να αγοράσω αυτοκίνητο που λέγαμε πριν. Έχω τα 12 χιλιάρικα στη τσέπη, που είχα δει ότι τόσο κάνει, και πάω λοιπόν στην αντιπροσωπεία. Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε, αυτό θέλω, αυτό το χρώμα κτλ. Και με κοιτάζει παράξενα πάλι πολύ. Και μου λέει, εσύ, εγώ μοτάκι. Ο δίδυμος αδερφός του Μάνθου που παίζαμε τραγούδια.
τρώγαμε μπάλα και που τσακωνόμασταν με τον άλλονα. Και μου λέει, να σου πω, το αφεντικό αυτό είναι λιγάκι λαλά. Η γυναίκα του έχει την προσωπία και το πουλάει 10 ευρώ πιο φθηνά το αυτοκίνητο. Είναι 10 στενά παρακάτω. Γιατί δεν πα να το πάρει από εκεί πέρα. Το ίδιο πράγμα θα κάνει. Το ίδιο αυτοκίνητο θα πάρει, από την ίδια ιαπωνική εταιρεία θα το φέρουν. Καμία διαφορά δεν έχει. Θα πα 10 στενά παρακάτω. Και αν πα, πόσο σίγουρο είσαι ότι θα πήγαινε και στη μία περίπτωση και στην άλλη. Είναι ακριβώ το ίδιο για σένα. Η διαφορά είναι 10 στενά περπάτημα και 10 ευρώ. Δεν αλλάζει απολύτως τίποτα. Το δεκάρικο θα αγοράσεις, πόσο βγαίνει, 15 φρατζόλες, είτε το κερδίσεις από το ρολόι, είτε το κερδίσεις από το αυτοκίνητο. Δεν έχει καμία διαφορά. Εγώ πρόσφατα το έζησα αυτό, ανακαίνησα την κουζίνα μου. Και μου λέγανε για το, πώς το λένε τις ρύσεις, την μπαταρία. Και μου λέγανε υπάρχει αυτή η μπαταρία, η σούπερ και η άλλη μπαταρία, η σούπερ και η τρίτη μπαταρία, η σούπερ και μου λέγανε 100, 200, 300, 500 ευρώ μπαταρία. Καλά, τόσα λεφτά για μπαταρία. Και μετά συνειδητοποίησα ότι εάν έκανα μια απλή επισκευή στην κουζίνα, αν είχε χαλάσει η μπαταρία μου και άλλαζα μόνο την μπαταρία, δεν θα το σκεφτόμουν να κάνω να δώσω τέτοια χρήματα. Ενώ σε αυτή την περίπτωση, όχι μου το σκέφτηκα, έδωσε 150 ευρώ γιατί ήθελα να έχει και έξτρα στόμιο για νερό φίλτρου. Που δεν το έχω καταστήσει ακόμα. Οπότε αυτό το πράγμα συμβαίνει. Και όσο μεγαλύτερο ποσό ξοδεύεις, τόσο μικρότερη αξία έχουν τα χρήματα. Ο παραλογισμός ο ίδιος. Και αυτός ο παραλογισμός είναι, εγώ το έζησα, άνθρωπος που το κάνει το σεμινάριο αυτό, και συνειδητοποίησα τι κάνω. Και το κάνει κιόλας, εντάξει. Αλλά το συνειδητοποίησα. Και υποτίθεται ότι έχουμε και τετράγωνους με τα χρήματα και λιγάκι τσιγκούνους και λιγάκι. Κάνω ένα πρόφιλ. Ναι, γιατί βλέπουμε τις και να δούμε και μια άλλη περίπτωση, λιγάκι πιο έτσι σημαντική, πιο πλούσια. Έχουμε λοιπόν μια καρέκλα γραφείου. Με 200... Είναι κάποιος από εδώ που είναι οδηγός λεωφορείου, ταξί ή κάτι τέτοιο. Ωραία. Έχουμε λοιπόν μια καρέκλα γραφείου η οποία κάνει 200 ευρώ. Και ο πολιτής μας λέει, να σου πω, βγήκε τώρα το καινούργιο το μοντέλο που κάνει 200 ευρώ παραπάνω και έχει τον εργονομικό σχεδιασμό wow. Τον wow, wow, το είχα ακούσει αυτό από παλιά. Ότι είναι από τους καλύτερους, ήρθα και στην Ελλάδα, μπράβο. Κάθομαι στην καρέκλα τη wow και ήτανε wow. Αλλά ρε παιδάκι μου, 200 ευρώ παραπάνω, όχι. Εγώ ήρθα να πάρω μια καρέκλα, 200 ευρώ, θα δώσω 400. Την επόμενη εβδομάδα, μάλλον όχι. Τέλος πάντων, ας πούμε τώρα την επόμενη εβδομάδα, πάω να αγοράσω και το αυτοκίνητο. Και εκτός από το δεκάρικο, μπαίνει και άλλη μια ερώτηση. Στη θέση λοιπόν του οδηγού, μπορούμε να σας βάλουμε τον εργονομικό, σχεδιασμό wow. Τον εργονομικό σχεδιασμό wow, ναι, ήρθες στην Ελλάδα, ναι, κάθομαι, wow. Αλλά στα 12.000 το αυτοκίνητο, το σκέφτομαι το 200. Να τα βάλω τριπλέα για να έχω αυτό το εργονομικό σχεδιασμό. Ποιος καταλαβαίνει τη διαφορά μεταξύ της μίας απόφασης και της άλλης? Είναι η αναλογία στην τιμή. Δηλαδή, είναι αυτό. Και εκεί βασίζεται το συναίσθημά μου. Ότι εδώ πέρα μου είναι εύκολο και εκεί πέρα μου είναι δύσκολο να το αποφασίσω. Και το αντικείμενο ίσως ή ο χρόνος που περνάω με το... Εκεί είναι το σημαντικό. Εγώ στην καρέκλα του γραφείου κάθομαι 8 ώρες την ημέρα. Στο αυτοκίνητο θα καθίσω μία ώρα την ημέρα, το πολύ. Άντε δύο. Να κάνω κανένα ταξίδι, 4. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το κριτήριο με το οποίο αποφασίζω. Ο άδειος μου εγκέφαλος όσον αφορά τα χρήματα παίζει μεγάλο ρόλο. Γιατί εγώ δεν σκέφτομαι σε εκείνη τη φάση πόσες ώρες θα καθίσω. Σκέφτομαι το πόσα χρήματα θα δώσω. Λες και δεν αγοράζω κάτι συγκεκριμένο. Αλλά το κριτήριο. Ναι. Και λίγοι από εμάς έχουν την ευκρίνεια με την πρώτη να καταλάβουν ότι αυτό το σκεπτικό είναι λάθος. Και εκεί πρέπει να σκεφτείς τι θα το κάνεις αυτό που θα αγοράσεις. Είναι και αυτός ένας παραλογισμός των... ένας άλλος παραλογισμός. Έχω λοιπόν, τελειώνει ο χρόνος, κάνω τον απολογισμό μου, βρίσκω όλους τους λογαριασμούς κτλ. Έχω κάνει τις αποτιμιάσεις μου, έχω πληρώσει την ασφαλιστική μου, έχω πληρώσει τώρα, έχω πληρώσει το άλλο. Και βγαίνω με 1.000 πλεόνασμα. Πώς έγινε αυτό. Εγώ τα είχα υπολογίσει όλα. Τα πω σωστά. Ξανατσεκάρω. 1.000 πλεόνασμα. 1.000 πλεόνασμα. Και λέω, τι θα το κάνω το χιλιάρικο.
Μπορώ να πάω Λονδίνο μια εβδομάδα, το χαρώ. Ή να πάω στην Ινδία δύο εβδομάδες. Μπορώ να αναβαθμίσω τον υπολογιστή μου, να τον κάνω το πιο γρήγορο που υπάρχει. Ή να αγοράσω ένα καινούριο λάπτοπ, Apple. Μπορώ να αλλάξω καλύματα στους καναπέδες μου, να αγοράσω μια. Πώς το λένε από αυτές τις επικλινίστες τηλεοράσεις, WiFi, τεράστιες που μεγαλύτερες και από τόσο. Μπορώ. Κάνω το χιλιάρικο, όχι, αλλά ναι. Μπορώ να αγοράσω μια designate πολυθρόνα από αυτές που κάνουν χιλιάρικο, που σου φτιάχνουν όλο το σαλόνι σου. Μπορώ να πληρώσω την πιστωτική. Έτσι και υπάρχει, τώρα δεν έχω, αλλά ναι. Μπορώ να πληρώσω τους φόρους μου. Μπορώ να πληρώσω χρήματα στο στεγαστικό για να μειωθεί. Μπορώ και να δώσω εκείνο το δάνειο που χρωστά στον πατέρα μου ακόμα από τότε που ήμουν 16. Μην ανησυχείτε, δεν πρόκειται. Λοιπόν, όταν τα έχω λοιπόν αυτά τα 1000 ευρώ, τι σκέφτομαι. Στο περίεργο μυαλό μου, ότι εγώ μπορώ να πάω Λονδίνο, να πάω στην Ινδία, το φορητό, την αναβάθμιση του υπολογιστή, τα καλύματα, την τηλεόραση, την πολυθρόνα, την πιστωτική, του φόρου, το στεγαστικό, το δάνειο του μπαμπά και μη σου πω κι άλλο. Αισθάνομαι μια δύναμη. Αισθάνομαι ότι όλα αυτά μπορώ να τα κάνω. Είμαι δυνατός. Έχω την απόφαση στα χέρια μου. Και αυτή την απόφαση και αυτή τη δύναμη την έχω όσο δεν αποφασίζω. Με το που θα αποφασίσω, θα χάσω τη δύναμη από όλα εκτός από ένα. Αλλά μέχρι να το αποφασίσω, είμαι τρεις ευτυχισμένος και μπορώ να τα κάνω όλα. Πόσο να ρωτήσω κάτι, δεν κατάλαβα πώς έχω πλεόνασμα 1000 ευρώ από τη στιγμή που έχω να πληρώσω φόρους, εργαστικό, πιστωτικό. Υπόσχε το θετικό. Αλλά δεν τα έχω λάβει αυτά μέσα στο προϋπολογισμό μου, υπόψη. Το φόρο του χρόνου. Το φόρο της γιαγιάς. Τώρα καταλαβαίνω ότι δεν είναι. Ναι. Οπότε, ή θα πρέπει να αποφασίσω και να χαρώ τα χρήματά μου, ή να μείνω δυνατός και να δρανήσω. Αλλά το πρόβλημα με την αδράνεια και τα χρήματα, γιατί το χιλιάρικο δεν έκανε σπουδαίο ποσό, είναι ότι σιγά σιγά εξαφανίζεται. Στραγάλια είναι και τα τρως. 5 ευρώ εδώ, 10 ευρώ εκεί, να κεράσει τους φίλους μια πτώση στο χιλιάρικο και εξαφανίζεται. Μια άλλη περίπτωση. Έχουμε χρόνο. Μια άλλη περίπτωση. Έχουμε λοιπόν έναν γιάπιεν στους κοστομαρισμένους, κάτω τους κυρίους ή τον κύριο Μιλιά. Πίστη. Ο οποίος έχει σταματήσει με το αυτοκίνητό του στην άκρη, είναι κοστομαρισμένος στην τρίχα, όταν λέμε στην τρίχα, και έχει σκάσει το αυτοκίνητο λαστιχό του. Προσπαθεί να ανοίξει το παπαγκάζ έτσι, για να μην λερωθεί. Προσπαθεί να πιάσει το γρίλο και τον βλέπεις και πας εκεί πέρα να τον βοηθήσει τον άνθρωπο και εντάξει τον τι να κάνει. Και αυτός, αντί να σου πει αχ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με βοηθάτε, τι καλός άνθρωπος που είσαστε, σου λέει πάρε 3 ευρώ, σε ευχαριστώ παιδί. Ναι, ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό, το πετάστα. Αλλά είναι ένας παραλογισμός. Ένα τεταρτάκι θες για να το φτιάξεις το λάστιχο. 3 ευρώ για ένα τεταρτάκι είναι πάρα πολύ λίγα. 1000 ευρώ το μήνα είναι ένας καλός μισθός. Καλά, όχι ο καλύτερος του κόσμου, αλλά είναι ένας καλός μισθός. Εάν το τεταρτάκι το πληρωνώσουμε σε μήνα, θα έπαιρνες 2000 το μήνα. Είναι τα διπλάσια λεφτά από αυτά που θεωρείς επαρκή λεφτά για τον χρόνο σου. Τα διπλάσια ακριβώς είναι. 1,5 έπρεπε να σου δώσει για να θεωρείς ότι συμπληρώνει καλά. Και αν σου δεν είναι 1,5, δεν θα το πετούσες καν, θα το πετούσες κάτω. Τίποτα. Αυτά είναι παραλογισμοί του οποίου κάνουμε όλοι μας και υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι. Ένα πράγμα που εμείς το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό είναι πόση δουλειά έχει κάνει ο άλλος για να το παράγει. Για τα χαλιά, για παράδειγμα. Εάν είναι χειροποίητο, το θεωρούμε πολύ πιο ακριβό. Δεν κοιτάμε την ποιότητά του, εάν θα ξεφτύσει, εάν είναι στενή η κόπη, εάν είναι ξέρω εγώ τι ξέρω εγώ. Κοιτάμε εάν το έχει κάνει στο χέρι. Και αν το έχει κάνει στο χέρι, είμαστε διατεθειμένοι να πληρώσουμε περισσότερα. Όχι όλοι μας. Θέλετε να το πάρετε. Θέλετε να το πάρετε έξω. Οπότε, μπορεί το χαλί της μηχανής να είναι καλύτερο, να είναι πιο ανθεκτικό, να είναι πολύ πιο φτηνό, αλλά εμείς είμαστε διατεθειμένοι να δώσουμε περισσότερα για να το πάρουμε να το φτιάξει κάποιος. Γιατί άμα έχει βάλει κάποιος χέρια εργασία,
είναι πιο σημαντικό. Ασχέτως που για να φτιάξεις το μηχάνημα έπρεπε ο ρίχος να μπει μέσα στα λαγούμια και να σκάβει και να βρίσκει τον ορίχαλκο και να τον πάρουν οι άλλοι και να το λιώσουν μέσα στα τεράστια τα καζάνια και μετά να το χύσουν και να φτιάξουν τέτοιο και να υπάρχουν οι σχεδιαστές των μηχανημάτων που να φτιάξουν τα μηχανήματα, οι συναρμολογητές και όλα αυτά τα πράγματα τα ξεχνάμε. Σκεφτόμαστε πόσα δαχτυλάκια πιάσανε αυτό το χαλί και για πόση ώρα. Δεύτερο που κοιτάμε, πόσο δύσκολο είναι να το κάνω εγώ. Δηλαδή εγώ που πιάνει το χέρι μου από ηλεκτρικά αλλά από υδραυλικά τίποτα, τον υδραυλικό ότι και να μου ζητήσει θα το πληρώσω. Ο ηλεκτρολόγος αν μου ζητήσει κάτι παράλογο θα του πω φύγει από το πέρα προάδο. Και όλοι το κάνουμε αυτό. Κάτι που ξέρουμε να το κάνουμε το χρησιμοποιούμε λιγότερο. Ένα άλλο πράγμα που αυξάνει την τιμή είναι εάν οι δικοί μου θα το θεωρούσαν καλό αυτό που να κάνω ή όχι. Εάν ήξερα ότι θα με χειροκροτούσε η μαμά, ο παπάς, η γιαγιά, ο παππούς, ο Άγγελος, ο Κώστας, ο Ανδρέας και ο Νίκος, θα έδινε και λίγο παραπάνω για να το πάρω αυτό. Δεν αυξάνει την αξία του, αυξάνει τη λόξα. Και ένα πράγμα άλλο που. Και δύο άλλα πράγματα άλλα που χρησιμοποιούμε για να ανεβάσουμε και να κατεβάσουμε την τιμή για κάτι, είναι αν το θέλω και τι θα το κάνω. Αν το θέλω, είναι τελείως υποκειμενικό. Και τι θα το κάνω, μπορεί το χαλί που βρήκα να είναι σε εξαιρετική τιμή, αλλά να είναι μαύρο. Πώς θα το βάλω μαύρο χαλί. Θα λέω ότι είναι τιμή. Δεν έχω τι να το κάνω. Αλλά είναι σε φοβερή προσφορά. Που δεν ξέρω αν κάποιο από εσά το παθαίνει, μπορεί να το έχουν πάθει αυτό με το Lidl. Πηγαίνει στο Lidl και βρίσκει πράγματα σε εξαιρετικέ τιμέ, αλλά δεν έχει τι να τα κάνει. Και έχει μια αποθήκη από γερμανό. Προϊόντα, τα οποία σου είναι τελώς άχρηστα. Μήπως κάποια στιγμή τα χρειαστώ. Που σου κοστίζει περισσότερο να το αποθηκεύεις και χαλάνε και σου σκουριάζουν και εγώ δεν ξέρω τι. Αν τα χρειαστείς δεν τα βρίσκεις. Άλλο αυτό. Θέλω λιγάκι αν θέλετε. Πάρτε ένα και παρασάρτητο στο βάθος. Είναι κάποιος που δεν έχει στυλό μαζί του. Είναι κάποιος. Τα κελιά. Τι γενιά. Πολιτούκι το θυμάμαι. Τα κελιά είναι γενιά. Κάποιος άλλος έχει στυλό. Ωραία. Λοιπόν, από την πίσω πλευρά θέλω λιγάκι να μου σημειώσετε, έχουμε 3-4 λεπτάκια. Τι υλικά πράγματα έχετε, χρήματα, εισοδήματα, ακίνητα, εργαλεία δουλειάς, αυτοκίνητο, ό,τι άλλο θεωρείται σημαντικό. Και από κάτω, τι άλλα πράγματα έχουμε, τι φίλους, οικογένεια, δεσμούς, τα κομμάτια της αυτονομίας τα οποία είναι σημαντικά. Μπορείτε να το γράψετε περιφραστικά, που είναι και δύσκολο για αυτή τη στιγμή, ή περιεκτικά. Που τα έχουμε ήδη. Που τα έχουμε αυτή τη στιγμή. Πίσω ή συγκληρώνουμε το καράβο. Πίσω. 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 Εκεί πέρα θα κάνουμε βαθμολόγηση προ την πλευρά. Θα κάνετε ένα τεστ στον εαυτό σας και θα του βάλετε βαθμό μετά. Έχω και κόκκινο στυλό για κάποιον που θέλει να είναι αυστηρό στον εαυτό. Πάμε λίγο να επαναλάβουμε για να το καταλάβουμε. Αυτά εδώ. Τι έχουμε αυτή τη στιγμή, χρήματα, εισοδήματα, ακίνητα, εργαλεία δουλειά, αυτοκίνητα ή άλλα υλικά πράγματα που μπορεί να σκεφτείτε εσείς. Και αυτό πώς θα τα γράψουμε ονομαστικά. Μονολεκτικά. Έχω τα έπιπλα του σπιτιού, τα τρία αυτοκίνητα που μου άφησε ο άντρας μου, τις δύο πολυκατοικίες που μου άφησε ο παππούς μου. Ξέρεις εσύ. Να το πει, να τα βάλουμε λίγα ή πολλά, έτσι. Ναι. Εισοδήματα. Ναι, ναι, ναι. Όπως θέλετε συμπληρώσετε αυτό, δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Απλώς, όταν θα φτάσετε στο σπίτι και δείτε ότι αυτή η διαδικασία σας ενδιαφέρει να την κάνετε, θα χρειαστεί αυτό να το δουλέψετε λίγο καλύτερα. Να καταγράψετε με απόλυτη λεπτομέρεια το τι έχετε και τι δεν έχετε. Και θα πρότεινα, θα το δείτε στο PowerPoint, θα σας στείλω εδώ πέρα, δεν θα είναι πολύ καθαρά. Το βαλαχνά, αλλά
Θα πρότεινα μετά να δείτε και το τι οφείλετε. Και οφείλουμε και άλλα πράγματα, όπως οι χάρες που χρωστάω. Δηλαδή, αν έχετε ευεργετηθεί από όλους γύρω σας, τους χρωστάτε χάρες. Και το χρόνο που διαθέτουμε όταν δεν έχουμε έσοδα από αυτό. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε υποχρεώσεις, όπως ας πούμε να φροντίσουμε την άρρωστη γιαγιά μας, η οποία είναι υποχρέωσή μας μεν, αλλά δεν πληρωνόμαστε από αυτήν. Είναι οι οφειλές μας. Οφείλουμε για να είμαστε καλά με τον εαυτό μας, να τη φροντίζουμε τη γιαγιά. Τα υλικά στο τι οφείλω είναι ίδια με την άλλη στήλη? Όχι. Τάχνα. Θα το δείτε στο σπίτι, δεν θα έχουμε χρόνο να το δούμε και αυτό. Δεν το θέλουμε αυτό, απλώς σημειώστε όσο πιο έτσι σύντομα, ένα πιο λεπτά είναι αυτό. Άλλα, εκτός αν έχω κρυφές κάμερες, δεν το ξέρετε αυτό. Να δούμε καλά. Και ο Αλεξιάδης έβαλε το κρυφές. Μια υπάρχει εκεί από πίσω. Να σας διακόψω? Ναι. Και τα υπόλοιπα τα συμπληρώνετε, θα σας στείλω και το PowerPoint, οπότε να μπορείτε να το κάνετε με τον χρόνο σας. Ναι. Στην άλλη πλευρά θέλω να δούμε λιγάκι το πρώτο κομμάτι. Που λέει καταγραφή, το νούμερο 1, το πάνω πάνω, αυτό εδώ. Ναι. Εδώ. Και θέλω δίπλα σε κάθε λέξη να βάλετε υπό τις ιδανικές συνθήκες. Θέλουμε κάτι σε υπερεπάρκεια, υπό τις ιδανικές συνθήκες. Δηλαδή, αν όλα τα πράγματα πηγαίναν καλά, όχι τώρα που ζούμε σε κρίση, να ρίξουμε λίγα τα στάνταρ μας, υπό τις ιδανικές συνθήκες, τι επίπεδο νερού θα θέλαμε και τι έχουμε τώρα. Θα έχουμε το 80%, το 90%, τι επίπεδο νερού έχουμε. Άρα και τα δύο θα γράψουμε και τα δύο ποσοστά. Όχι, εγώ θέλω να μου πείτε από το σύνολο, το καλύτερο που θα μπορούσατε να είχατε και θα θέλατε. Εντάξει. Γιατί κάποιοι από εμάς δεν θέλουν φίλτρο νερού. Οπότε είναι ευχαριστημένοι εφόσον έχουν τη βρύση, οπότε θέλουν και την ανοίγουν και την κλείνουν, έχουν 100%. Εντάξει. Εάν χρειάζεται το φίλτρο, γράψτε πόσο σημαντικό είναι για σας και ρίξτε το ποσοστό αυτό. Εάν θέλετε όλο το νερό σας να είναι κατευθείαν από την πηγή και δεν μένετε στα καλά, δείτε να πηγαίνετε με κιστάμινα κάθε μέρα και να έχετε και το υπέροχο νερό, τότε θα πρέπει να γράψετε ένα ακόμα χαμηλότερο νούμερο. Θα βγούμε για το τώρα και πόσο τα 100%. Αυτή τη στιγμή το πόσο τα 100 από το ιδανικό σας είσαστε. Τώρα εδώ στο ασφάλεια τι εννοείς. Αν θέλετε κρατήστε και αυτό. Ασφάλεια, πόσο νιώθετε ασφαλείς. Και τι θέμα είναι. Σωματική κυρίως λέμε, αλλά αν υπάρχουν και άλλα άγχη που έχετε. Αν έχετε και άλλα άγχη που νιώθετε. Οικονομική ανασφάλεια. Μπορεί να νιώθετε οικονομική ανασφάλεια, αν δεν έχω ξεχωριστώ σε αυτό. Αν για εσάς προσωπικά έχετε, αν για εσάς... Στυλό θέλουμε. Όχι. Έχει καναβάκελο και γράφει τον πύρε. Τον πύρε κάποια κυρία να γράψει πάνω, θα σας ευχαριστήσω. Αν θέλετε να γράψετε κάπου επάνω, μπορώ να σας δώσω ένα τέτοιο. Ωραία. Αν για εμάς προσωπικά έλεγες. Αν σε εσάς προσωπικά υπάρχει μια ακόμη κατηγορία η οποία είναι σημαντική, για παράδειγμα μπορεί να θεωρείτε τον αριθμό των παιδιών
σημαντικό για επάρκεια ή για αυθονία στη ζωή σας. Γράψτε αριθμός παιδιών και δίπλα βάλτε το ποσοστό. Εγώ ενδεικτικά έχω εδώ πέρα σημειώσει κάποια πράγματα στα οποία εγώ είμαι ικανοποιημένος. Ναι, δεν είναι ικανοποιημένος. Όχι, δεν είναι ικανοποιημένος. Έχασα 26 κιλά μέσα στο προηγούμενο χρόνο. Πέρα από 15. Οπότε, ωραία, να δω λιγάκι να το έχουμε συμπληρώσει αυτό. Να έχουμε βαθμολογήσει τον εαυτό μας. Το κάναμε τεστ τώρα. Αξιολογούμε. Αν κάποιος χρειάζεται κάτι σκληρό για να γράψει. Μόνο στο πρώτο γράφουμε τώρα, ναι. Τώρα θέλω... Θα σας το στείλω μια ο σεβασμός που μας δίνουμε, που δίνουμε, τι. Εγώ θα έλεγα και για το αυτό, αλλά αν εσείς θέλετε το ξεχωρίστε, κάντε μια ξεχωριστή κατηγορία και βαθμολογήστε το ξεχωριστά. Προσωπική μου άποψη είναι ότι είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Όταν σέβεσαι τον εαυτό σου, δεν σέβονται και άλλοι. Νιώθεις ότι σε σέβονται άλλοι. Και όταν δεν σέβεσαι τον εαυτό σου, αποκλείεται να σε σέβονται άλλοι. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Αν εγώ θεωρούσα αυτά που λέω μπουρδές, να σηκωθώ και να τα πω έτσι με άνεση, δεν υπήρχε καμία περίπτωση. Τώρα θέλω να κυκλώσετε τους αριθμούς οι οποίοι είναι από 80% και πάνω. 80, 81, 82, 83, να τα κυκλώσετε. Αν κάποιος αναγνωρίζει αυτή τη λίστα, είναι ουσιαστικά παρμένη από την πυραμίδα του Μάσλο. Εάν δεν θέλετε πιο αναλυτικά να το κάνετε, μπορείτε να διαλέξετε και επιπλέον πράγματα από την πυραμίδα του Μάσλο. Είναι από τις πιο καλές λίστες αναγκών του ανθρώπου που έχω βρει. Και γι' αυτό είναι και σε αυτή τη σειρά. Ωραία, τα κυκλώσαμε. Ποιοι έχουν πάνω από 5, πάνω από 80% σε αυθονία. 5 ακριβώς. 5, ωραία. Ποιοι έχουν σε όλα. Σε όλα. Πάνω από 5. Δεν έχουν σε κάτι. Σε όλα. Ωραία. Εγώ θα σου πρότεινα την επόμενη φορά που θα το κάνεις αυτό να είσαι λίγο πιο αυστηρή. Με πάρα πολύ. Εκτός εάν δεν θέλεις να δουλέψεις την αυθονία σου και έχεις άλλους στόχους στη ζωή σου. Εντάξει. Εμείς θέλουμε να δουλέψουμε την αυθονία μας. Με την αυθονία, με έχουμε 5 από εμάς. Εάν θέλουμε να δουλέψουμε την αυθονία μας, τότε πρέπει να είμαστε λίγο πιο αυστηροί όταν βαθμολογούμε. Να μην είναι όλα. Να είμαστε πιο. Να πάρουμε το κόκκινο στο λόγιο. Αυτά λοιπόν, όταν είναι πάνω από 80%, είναι τα πράγματα που έχουν δεχτεί η αυθονία. Μπορεί να μην είναι τέλεια η αυθονία, γιατί δεν έχουμε φτάσει ακόμα στον τάφο. Και μέχρι να φτάσουμε εκεί, όλο και θα βελτιωνόμαστε. Αλλά. Βρισκόμαστε σε κατάσταση ή πολύ κοντά στην αυθονία μας. Γι' αυτά εγώ προτείνω να βραβεύσετε τον εαυτό σας. Να κάνετε ένα πάρτι και να πείτε, παιδιά, εγώ σε αυτή την κατάσταση νιώθω αυθονία. Νιώθω αυθονία στο φαγητό, στο νερό, στη σύντροφο, στο ένα και στο άλλο και θέλω να το γιορτάσω μαζί σας. Και αν νιώθετε αυθονία στους φίλους, είναι το καλύτερο πράγμα που μπορείτε να κάνετε αυτό. Εάν δεν έχετε αυθονία στους φίλους και έχετε χαμηλό νεράκι εκεί, μπορείτε να εκτυπώσετε ένα πάρα πολύ ωραίο πτυχίο και να το κολλήσετε πάνω στο ψυχείο σας που να λέει «Ο Λάμπρος έχει αυθονία σε αυτό, σε αυτό και σε αυτό. Μπράβο, Λάμπρο!» Για να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να νιώθουμε έλλειψη, αλλά δεν είναι σε όλα. Υπάρχουν κάποιοι τομείς στη ζωή μας που έχουμε αυθονία. Και το αμέσως επόμενο πράγμα, το νούμερο 3 δηλαδή, είναι να διαλέξουμε από αυτά που δεν είναι 80% το πιο εύκολο να το κάνουμε 80% και πάνω. Όχι το πιο σημαντικό. Και το πιο σημαντικό θέλει πολύ δουλειά. Και το συγκεκριμένο εργαλείο δεν είναι για αυτό. Πιο εύκολο. Το πιο εύκολο.
Για παράδειγμα, αυτό που σας έλεγα πριν για το νερό, είναι ένα αρκετά σημαντικό πράγμα για μένα. Είναι η πρώτη φορά που κατάλαβα ότι αυτό το εργαλείο μπορεί να δουλέψει. Εγώ για πάρα πολλά χρόνια θεωρούσα ότι εάν έχω λίτρο νερού στη βρύση μου, μπορώ να κάνω να θεωρώ ότι έχω φθονία στο νερό. Και δεν το αγόρασα το φίλτρο. Δεν τα έδινα τα λεφτά. Μέχρι μια μέρα που έρχεται ο αδελφός μου και μου λέει: Έρχονται τα γενέθλιά σου, λάβρο, τι ώρα θέλεις. Και λέω: Φίλτρο νερού. Και μου πήρε φίλτρο νερού. Και τελείωσε η υπόθεση. Μετά πήρα καλύτερο. Και το φίλτρο νερού το έχω στη σχολή, το ξέρει. Ροβέντα πήρε. Ροβέντα. Όχι, πήρα φίλτρο ενεργού άνθρακα. Που το συνδέει με τη βρύση και βγάζει. Και τώρα πήρα ένα που έχει ενεργό άνθρακα και. Το ένα και το άλλο. Και αντίστροφη. Αντίστροφη. Είναι του Star Trek το δεύτερο. Να ρωτήσω και έχετε τεράστια διαφορά στην ποιότητα νερού με όλα αυτά. Όχι, έχω σταματήσει να πήρα από φίλτρο. Γιατί μίλησα με τον οδοντίατρό μου μετά και μου είπε ότι αυτό που κάνει χειροτερεύει τα δόντια σου. Γιατί εγώ έχω θεματάκι με τα δόντια μου. Όχι μεγάλο, το λέω σημαντικό, αλλά έχω θεματάκι με τα δόντια μου. Οπότε επειδή έχω μια ευαισθησία, δεν πρέπει να σταματήσω να πίνω φθόρυβο. Wow. Είναι τόσο απλό. Δεν είναι για όλους αυτό που λέω, εντάξει. Υπάρχουν κάποιοι που κάνουν περισσότερο κακό από ότι καλό. Σε μένα κάνει περισσότερο καλό. Παρακαλώ. Υπάρχουν προβλήματα και προβλήματα. Ο οδοντίατρός σας το πει αυτό. Μην ακούσετε κάτι, λέω εγώ δεν έχω σχέση με αυτό. Σε ένα ποτηράκι του. Να το αφήσουμε αυτό μετά το σημείο. Ό,τι θέλετε, εγώ εδώ είμαι. Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον πάντως. Το νιώθω. Οπότε, διαλέγοντας το πιο εύκολο, κατευθείαν έχω ένα καινούριο επίτευγμα. Νιώθω ότι κατάφερα κάτι της αυθονίας και από εκεί πέρα που είχα 5 θετικά, έχω 6. Οπότε, τι σας προτείνω, αφού κάνετε τη μία, το ένα το πέρασμα, μετά ξανακάνετε το από την αρχή. Δείτε, είναι 6, έχει πάει κάτι πίσω, έχει κάτι πάει κάτι άλλο μπροστά, έτσι τυχαία. Και προχωρήσω στο επόμενο βήμα. Ποιο είναι το πιο εύκολο από αυτά. Και διορθώστε πάλι το πιο εύκολο. Και το πιο εύκολο και το πιο εύκολο. Και όταν έρθει η ώρα να πιάσετε το πιο δύσκολο, θα έχετε ήδη μια σειρά επιτυχιών αυθονίας πίσω σας. Και θα μπορείτε πιο εύκολα με μεγαλύτερη αισιοδοξία να πιάσετε και το πιο δύσκολο. Και αν δείτε ότι το πιο δύσκολο δεν είναι σαν να πάρεις ένα φίλο του νερού και να τελειώσει υπόθεση. Γιατί συνήθως το πιο δύσκολο δεν είναι. Υπάρχουν life coach όπως εγώ, μπορεί να σας βοηθήσουν να το κάνετε αυτό. Ωραία. Να σας πω λιγάκι δύο πραγματάκια και μετά να πάρουμε ερωτήσεις. Κάτω το περίπτερο θα δείτε αυτό το banner, είναι το δικό μου. Είναι μεταξύ της αίθουσας Θάλια 1 και Θάλια 2. Αύριο όλη μέρα θα είμαι εκεί, όποιος θέλει μπορεί να έρθει να το συζητήσουμε και μετά θα είμαι και στην ομιλία την ίδια ώρα εδώ. Θα δείτε εκεί πέρα φυλαδιάκια και πρέπει να έχω και έξω τέτοια φυλαδιάκια. Ελπίζω. Για ένα σεμινάριο το οποίο το κάνουμε την άλλη εβδομάδα, δεν το κάνω εγώ, το κάνει η Μαρία Ανδρεουλάκη που είναι πιστοποιημένη από την Αμερικάνικη Ένωση Φροντιστών περί γενετικής. Η οποία είναι μια μέθοδος, ντόνα λέγεται στην Αμερική, ντούλα λέγεται στην Αγγλία, είναι μια μέθοδος η οποία φροντίζει τον άνθρωπο ο οποίος θέλει, ιδάλλεται στη γυναίκα, ο οποίος θέλει να αποκτήσει παιδί. Από τη στιγμή που θα πάρει την απόφαση, θέλει να πάρει την απόφαση να αποκτήσει παιδί, μέχρι και την απογαλάκτηση του παιδιού. Αυτό που έκανε η ΜΕΑ για να σου μάθει τις αναπνοές και να κάνει τη γέννα, το επεκτείνανε σε όλη αυτή τη διαδικασία. Και σε αυτό το σεμινάριο, άνθρωποι οι οποίοι έχουν γνώσεις εναλλακτικών θεραπείων ή ολιστικής θεραπείας, ολιστικής αντιμετώπισης, θα μπορούν να πάρουν εργαλεία και να διευρύνουν το φάσμα των δυνατοτήτων και να ξέρουν τι να πούνε στον άνθρωπο που θέλει να κάνει τη διαδικασία, πώς θα έχει μεγαλύτερη γονιμότητα, πώς θα πάρει την απόφαση. Θα το κάνουμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Θα έχει τραγούδι, θα έχει χορό, θα έχει παιχνίδια, πράγματα τα οποία θα μπορέσετε να τα κάνετε κι εσείς στους πελάτες σας, όσο είπα, συναλλακτικοί θεραπευτές, για να το κάνετε αυτό το πράγμα. Η Μαρία την Ανδρεουλάκη, τη ξέρει, τη ξέρει. Α, και. Πότε θα γίνει αυτό, το Σαββατοκύριακο. Το επόμενο Σαββατοκύριακο, ναι. Για την έκθεση, στο παλιό Φάληρο, Αμφιτρίτη 28. Για την έκθεση, έχουμε την έκθεση που έχετε κι εσείς κανονικά. 80 ευρώ από 120. Οπότε οποιοδήποτε γραφτεί μέχρι και αύριο, είμαστε σε αυτή την τιμή. Η τιμή αυτή δεν είναι η τιμή της αξίας, είναι η τιμή της προσφοράς.
η αξία του σεμιναρίου είναι των 150-200 ευρώ. Το κάνουμε σε αυτή τη τιμή για να έχουμε αρκετό κόσμο να έρθει και να το μάθει αρκετός κόσμος αυτό το πράγμα. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο πράγμα για ένα θεραπευτή να ξέρει ότι όλα όσα λένε οι γιατροί δεν είναι όλη η αλήθεια. Για παράδειγμα, πρόσφατα μια γνωστή μου είχε κάνει κεσαρική στην πρώτη γέννα και στη δεύτερη γέννα οι γιατροί της είπανε πρέπει να ξανακάνει κεσαρική. Αλλά δεν είναι απολύτως έτσι αυτό. Είναι το πιο εύκολο για τον γιατρό. Είναι ίσως και το πιο σίγουρο ότι δεν έχει επιπλοκές επιπλέον της κεσαρικής. Αλλά εάν το κάνεις με σωστούς γιατρούς και τη δυνατότητα οποιαδήποτε στιγμή να πηγαίνει κεσαρική αν κάτι πάει στραβά, μπορείς και να την αποφύγεις. Οπότε σου δίνει και άλλους δρόμους, μπορείς να μάθεις επιπλέον πράγματα. Και αυτό είναι ένα πολύ χοντρό. Σας είπα, έχει πιο λεπτά πραγματάκια που μπορείτε να κάνετε διαφορετικά. Αυτό το είπαμε την άλλη την ομιλία που έχουμε αύριο που έχει σχέση με τα 10 βήματα για την ευτυχία. Είναι ένα πάλι, πώς είδατε αυτό το εργαλείο, έτσι τυφλοσούρτης. Τσακ, 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 ευτυχία. Εντάξει. Έχει λιγάκι παραπάνω από αυτό. Επίσης, τέλος του μήνα, και μάλλον θα είναι κάθε Τετάρτη απόγευμα, αλλά δεν έχω κλείσει ακόμα την ημερομηνία, θα έχουμε κάθε εβδομάδα ένα τρίωρο, το οποίο θα ολοκληρωθεί μετά από 6 συναντήσεις και θα μάθουμε οι θεραπευτές πώς μπορούμε να αποκτήσουμε περισσότερους πελάτες και πώς μπορούμε να διατηρήσουμε αυτούς τους πελάτες και να τους κάνουμε διαφημιστές μας. Θα δούμε και λιγάκι τι λάθη μπορεί να κάνουμε για να χάσουμε και όλο το πελατολόγιο, έτσι ξαφνικά και περίπου που περιμέναμε, και πώς μπορούμε να τα αποφύγουμε αυτά τα πράγματα, με ένα σχετικά απλό τρόπο. Επίσης, μαζί με άλλους δύο coach, με την Κάλη Πλάσκαρη και την Έλλη Μαυροδάκη, η μία έχει το New Way και η άλλη έχει το Inspire κάτι, κάνουμε μια δίμηνη εκπαίδευση, coaching, σε ανθρώπους που δεν έχουν δουλειά, που είναι άνεργοι, που είναι πραγματικά άνεργοι, όχι επειδή είναι μαύρα. Είναι ένα δίωρο κάθε εβδομάδα και θα δούμε μαζί το πώς θα αποκτήσουν το επάγγελμα που θέλουν, που πραγματικά θέλουν. Με τις δυνατότητες που έχουν και με τα εργαλεία που έχουν, πώς θα το αποκτήσουν. Θα κάνουμε από την αρχή, από καταγραφή του τι δυνατότητες έχουν, μέχρι καταγραφή του ονειρικού του στόχου, μέχρι και το βήμα προς βήμα τι θα κάνουν μετά για να το αποκτήσουν αυτό. Με την υποστήριξη του Δήμου Παλαιοφαλήρου το κάνουμε αυτό. Και είμαι εδώ. Πρέπει να είναι δημότες Παλαιοφαλήρου ή όχι? Όχι. Απλώς κάποιος που είναι πάρα πολύ μακριά δεν θα τον προτιμήσουμε. Θα είναι 11.30 με 1.30 αυτό το μεσημέρι. Το πρωί μεσημέρι. Πότε ξεκινάει? Ξεκινάει την Τετάρτη, μας έρχεται. Αυτό είναι. Με τι κόστος έχει? Αυτό είναι δωρεάν. Αυτό είναι δωρεάν. Εδώ πέρα έχει διάφορα στοιχεία μου, αλλά δεν φαίνονται. Μπορώ να σας τα δώσω στοιχεία μου, έχουμε και κάρτες και στα φυλάδια που έχετε από κάτω γράφει πώς μπορείτε να μας βρείτε. Και είμαι εδώ για τις απορίες σας. Και αμέσως μετά για τις οδηγίες για το δόντιο. Πώς θα βρούμε αυτό? Αυτό πώς θα το βρείτε? Λοιπόν, στο περίπτερο, Mickey Mouse τα λένε. Το σεμινάριο με την αυθονία, ναι. Το συγκεκριμένο, πότε το κάνετε, πώς το υλοποιείτε, ή απλά ήταν μια παρουσίαση του πώς κάνετε κόψη? Αυτό είναι αυτοτελές. Δηλαδή, οι γνώσεις πήρατε αυτή τη στιγμή, μαζί με το φυλάδιο που πήρατε, και αν μπείτε στο, από κάτω έχω κάποιες διευθύνσεις στο Facebook κτλ. Εκεί μέσα θα το ξαναβρείτε αυτό το φυλάδιο, να το εκτυπώσετε όποτε θέλετε. Δεν είναι κάτι που το κάνω για να σας παροτρύνω να κάνετε κάτι άλλο. Όπως και το αυριανό το σεμινάριο, δεν είναι κάτι για να σας παροτρύνω να κάνετε κάτι άλλο. Μπορείτε να τα κάνετε και μόνοι σας. Φυσικά μαζί μου θα τα κάνετε καλύτερα. αλλά μπορείτε να κάνετε και μόνοι σας. Τη δική μου τη βοήθεια ίσως τη χρειαστείτε όταν καθαρίσετε τα πολλά και μείνουν τα δύσκολα. Και να σου πω την αλήθεια τώρα, να σας βοηθήσω εγώ για να βρείτε φίλτρο νερού να βάλτε ή κάτι άλλο τέτοιο εύκολο, δεν έχει κανένα νόημα. Και αύριο σε αυτό το επίπεδο θα είμαστε. Και αύριο σε αυτό το στήριξο. Εάν δείτε ότι κάτι θέλετε να κάνουμε, κάποιο σεμινάριο κτλ., εγώ είμαι ανοιχτό σε καινούργιες προτάσεις, καινούργιες ιδέες. Αν έχετε κάποιο σύλλογο ή κάποιο
Δηλαδή με το σύλλογο ατόμων της κλίψης και τα πλάκας κάνουμε διάφορα πράγματα. Τώρα ετοιμάζω με τη θετική φωνή να κάνουμε κάποια πράγματα. Κάνουμε αρκετά πράγματα, πάντοτε αυτοτελεί, όχι καλά. Όχι διαφημιστικά καθαρά, δηλαδή δεν είναι, μιλάω τώρα για αυτό ώστε να έρθεις μετά να γλυκαθείς και να θες να κάνεις το σύνθετο μεγάλο. Είναι πάντοτε αυτοτελεί, είναι πάντοτε όμορφα πραγματάκια, το οποίο είναι χρήσιμο και έχουμε και αυτά μας. Έχουμε κάποια απορία για αυτό που κάναμε σήμερα. Ωραία. Όσοι θέλετε να σας στείλω αυτό εδώ, το βιντεάκι το σημερινό και το PowerPoint που σας έχω, έχω στην έξοδο χαρτί να συμπληρώσετε και το εδώ που είναι και εδώ είναι το άλλο. Να σου πάρω και αυτό. Αν θέλει κάποιος να συμπληρώσει. Ναι, θα θέλει να το δώσει αμέσως. Κάτι άλλο έχουμε. Εγώ σας απελευθερώνω. Είναι 9 και 1 και σας απελευθερώνω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πώς. Στην διάθεση και αύριο, ναι. Είμαστε. Ευχαριστώ. Αν κάποιος έχει πάρει στυλό, μπορεί να μου το δώσει.